Αποδεικνύεται και από τη μελέτη αλλά και η συζήτηση βοηθάει το γεγονός ότι ο φετινός προϋπολογισμός δεν αλλάζει τον προσανατολισμό μιας αλληλουχίας αντιλαϊκών προϋπολογισμών που τα τελευταία χρόνια ο ένας χτίζει πάνω στον άλλον. Όπως και αλλού έτσι και στην Ανατολική Αττική, μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια έχει πέσει πάρα πολύ χρήμα για να στρωθεί το έδαφος για τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, για τα μεγάλα εμπορικά πάρκα, για τα logistics, για τις δεκάδες βιομηχανίες. Σε αυτή την περιοχή που πυκνώνει πληθυσμιακά, αν θέλετε, παρακολουθήστε και την πορεία της απογραφής, μένουν πίσω για άλλη μια φορά οι λαϊκές ανάγκες και οι όποιες υποδομές σχετίζονται με έργα πυροπροστασίας, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικά και άλλα, υποτάσσονται στη λογική κόστους ωφέλους. Πραγματικά έχουμε να πούμε περισσότερα για αυτά που λείπουν παρά για αυτά που προβλέπονται. Συγκεκριμένα σε περιοχές που δοκιμάστηκαν φέτος από πυρκαγιές, όπως η Λαβρωτική, ο Βαρνάβας, το Γραμματικό, αλλά και άλλες που κάκαν τα προηγούμενα χρόνια, δεν προβλέπεται για αυτές τις περιοχές ούτε ένα ευρώ για τα αντιπλημμυρικά. Οι λίγες οριοθετήσεις και διευθετήσεις προβλέπονται στην Παλή, στα Καλύβια και αλλού είναι διάσπαρτες και αντικειμενικά δεν συμβάλλουν στη συνολική θωράκιση της Ανατολικής Αττικής, καθώς χρειάζεται, το είπαν και άλλοι συνάδελφοι, να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, ενώ την ίδια στιγμή δεν έχετε φροντίσει, είναι δικιά σας ευθύνη, να υπάρχει μητρό ρεμάτων, που είναι προϋπόθεση για να φτιαχτεί και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Υπενθυμίζω ότι στις πρόσφατες βροχές πλημμύρισαν κεντρικοί δρόμοι σε όλα τα Μεσόγεια. Η Σπάτων, η Λαβρίου σε όλο το μήκος του Κοροπίου, η Παλίνη, η Παιανία, ο Γέρακας και αλλού. Δεύτερον, είπαν και προηγούμενοι ομιλητές επίσης γι' αυτό, φαίνονται οι καθυστερήσεις που υπάρχουν σε πάρα πολύ σημαντικά έργα. Μπαίνουμε στο 2022 και η συντηρητική πλειοψηφία των Μεσογείων και της Λαβρωτικής είναι χωρίς αποχέτευση. Παιανία και Κοροπή περιμένουν 8 χρόνια να ολοκληρωθεί το ΚΕΛ. Αρτέμιδα, Μαραθώνας, Ραφίνα, Σαρονικός, το μεγαλύτερο μέρος της Παλίνης και του Γέρακα, όλοι έχουν βόθρους. Από τα στοιχεία που φέρατε σήμερα, δεν φαίνεται να υπάρχει ούτε να επιταχύνεται κάποια εξέλιξη που θα δώσει λύση σε αυτά. Τρίτον, τίποτα για υποδομές που σχετίζονται με την υγειονομική κατάσταση των λαϊκών στρωμάτων σε μια περιοχή που δεν υπάρχει νοσοκομείο και οι μόνες δημόσιες υγειονομικές δομές που υπάρχουν είναι 8 υποστελεχωμένα κέντρα υγείας που η πλειοψηφία τους είχε σχεδιαστεί με τα δεδομένα του 1983 και όλα αυτά μέσα σε συνθήκες πανδημίας. Άλλο, τα παιδιά στηβάζονται σε κοντέινερ, σε Αρτέμιδα, σε Μαρκόπουλο, σε Παιανία, σε Μενίδη και σε άλλους δήμους και την ίδια στιγμή προβλέπονται μόνο 2 δορυφορυπηγιακοί σταθμοί. Να θυμίσω ότι 2 ήταν και πέρυσι που αυτοί προβλέπονταν. Όλα αυτά δεν τα λαμβάνει ο προϋπολογισμός υπόψη. Τι λαμβάνει υπόψη? Το έγκλημα στο Γραμματικό. Συμπληρωματική σύμβαση για το ΧΙΤΑ 450.000 ευρώ. Αυτό το λαμβάνει υπόψη και το συνεχίζει. Τέλος, για μια σειρά από υπηρεσίες ήταν και παραμένουν υποστελεχωμένες. Ενδεικτικά θα πω. Η ΔΑΟΚ της Ανατολικής Αττικής έχει 12 οργανικές θέσεις. Είναι η υπηρεσία η οποία έχει την ευθύνη για χιλιάδες αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλλοιείς σε μια περιοχή με γεωγραφική έκταση τεράστια από Λαύριο μέχρι Μενίδη και με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη στήριξη που χρειάζεται ο αγροτικός πληθυσμός της περιοχής αφενός, αλλά και για τον έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων που καταναλώνουν στην τελική τα λαϊκά στρώματα, ο προϋπολογισμός συντηρεί αυτή την υποστελέχωση. Είναι κατακλείδη και με βάση τα προηγούμενα στο σύνολό του αντιλαϊκός, γι' αυτό και θα τον καταψηφίσουμε.